Θέλαμε να είναι εδώ βέβαια ο Νίκος Μανδουλάκης, ο υποψήφιος πρόεδρος του κινήματος. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο τεχνικά, με τις πάρα πολλές υποχρεώσεις που έχουν οι σύντροφοι που διεκδικούν την αρχηγία στο κίνημά μας. Έχουμε όμως την χαρά να φιλοξενούμε στη Βέρεια δύο πάρα πολύ καλούς φίλους, την Μαρία, τον Άρη τον Κουκουλόπουλο, ο Δήμαρχος που συμβόλησε την αυτοδιοίκηση, θα έλεγε κανείς, έδωσε πολλές διαφορετικές προοπτικές σε αυτή και τον Μιχάλη τον Τζελέμπη, γιατί κάποιοι αγρότες αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται λίγο έως πολύ με τα αγροτικά ξέρουν τον Μιχάλη για την προσφορά του και την συμμετοχή του στους αγώνες για να είναι ο χώρος μας, ο κύριος βασικός εκφραστής αυτής της παραγωγικής ομάδας της χώρας. Εγώ θα ήθελα, εκτός από να καλωσορίσω τους δύο αγαπητούς φίλους, να πω ότι ολοκληρώνουμε την προσπάθεια να οργανώσουμε την Κυριακή συντρόφια και συντροφή μια όσο το δυνατόν πιο άξονη διαδικασία. Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος, η διαδικασία να είναι άξονη, να εκπνέει την δημοκρατική μας παράδοση, δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει καμία απολύτως σκέψη, ότι δεύτερη ή άλλη σκέψη για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αυτό πρέπει να προηγηθούμε όλοι μας. Να πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία προσωπικά και θέλω να το μοιραστώ και με τους συντρόφους. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο καθαρά. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το υγειονομικό πρωτόκολλο. Αν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι σύντροφοι ή και αυτοί που θα έρθουν να μας ψηφίσουν, να ψηφίσουν στις κυριακές εκλογές, είναι εμβολιασμένοι. Όμως πρέπει να προφυλάξουμε και τους ανθρώπους που θα έχουμε στις κάλπες και τις εκπαιδευτικές επιτροπές και τους ανθρώπους που θα εθελοντικά θα μας βοηθήσουν. Φοβάμαι ότι το γεγονός πάρει, και σε παρακαλώ να το μεταφέρετε, το κάνω δημόσια, θα πω στον αυτό να το εκπαιδευτιάσει, το γεγονός ότι δεν προβλέπεται από το υγειονομικό πρωτόκολλο ποιοι θα μπαίνουν μέσα, θα μπορεί να μπαίνουν δηλαδή ενδεχομένως και ανεμβολίαστοι. Αυτό δημιουργεί ένα θέμα, θα πρέπει να το δούμε. Δεν μπορεί να κινδυνεύσουν οι άνθρωποι. Το κουβεντιάζαμε χθες το βράδυ με 11 του γραμματέα μας. Πρέπει να το δούμε λοιπόν αυτό. Εγώ σας δηλώνω ότι στα 4 μεγάλα εκλογικά κέντρα, τις 2 κάλπες της Βέρειας, την Άουσα και την Αλεξάνδρεια, θα κάνουμε μια συμφωνία με μια εταιρεία σε Τούιτι, να μην περνάνε μέσα όσοι θα είναι εμβολίες. Ας υπάρχει μια μαρτυρία. Δεν γίνεται τέτοια. Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που θα πάνε να βοηθήσουν στις κάλπες. Λοιπόν, αυτό είναι το διαδικαστικό, αλλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, αγαπητοί φίλοι. Αντιλαμβάνεται κανείς, για να επανέλθουμε για το λόγο που είμαστε εδώ, ότι οι υποψηφιότητες του Νίκου Μανδουλάκη δεν είναι άγνωστος ο Νίκος Μανδουλάκης σε όλους εμάς. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του όταν ακόμα ήταν γραμματέας. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Τον γνωρίζω προσωπικά, πιστεύω ότι φέρνει αυτό που οραματίζεται, δηλαδή μια νέα πνοή στον χώρο. Πιστεύω ότι είναι από τους ανθρώπους που θα συμβάλλει στην ενότητα του χώρου, γιατί αυτό που διακατέχει όλους μας, η αγωνία που διακατέχει όλους μας είναι τη Δευτέρα μετά τις εκλογές ο χώρος να είναι ενωμένος. Να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οι σύντροφοι, οι άξιοι σύντροφοι που διεκδικούν την ηγεσία του χώρου, μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί ότι αυτό θα είναι για όλους, δηλαδή θα αναγνωρίσουν όλοι το αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό αυτό που είδαμε προχθές στην μεταξύ τους συζήτηση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολιτισμένη συζήτηση. Πιστεύω ότι έτσι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Είναι μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε 3 συντρόφους οι οποίοι έχουν μεγάλη ιστορία
και μεγάλη προσφορά τόσο στο κόμμα όσο και γενικά στην Ελλάδα. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Εγώ θα με επιτρέψω να κάνω μια μικρή τοποθέτηση σχετικά με τις εκλογές και σχετικά με την ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας με την ανάδειξη του καινούριου αρχηγού, τα πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε. Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη είναι για μένα αυτή που έχει σήμερα ανάγκη ο χώρος μας για να φτιάξουμε από την αρχή ένα κόμμα το οποίο θα είναι χρήσιμο και θα είναι διαφορετικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνδυάζει δύο χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να το πετύχουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα, ξέρει το ΠΑΣΟΚ και τον τρόπο που λειτουργεί καλύτερα από όλους τους υποψήφιους. Το έχει υπηρετήσει από πολλές θέσεις και έχει βιώσει, έχει συναντήσει μπροστά του και έχει δώσει μάχες με κάθε μία από τις παθογένειες που έχει δείξει ο χώρος. Η επιμονή του για τη δημιουργία ενός κόμματος το οποίο θα λειτουργεί θεσμικά, θα λειτουργεί δημοκρατικά, θα λειτουργεί ανοιχτά και θα είναι αυτόνομο, δεν βασίζεται σε κάποια θεωρία, δεν βασίζεται σε κάποιο βιβλίο. Βασίζεται στη βιωμένη εμπειρία του. Και αυτό το συνδυάζει, το δεύτερο χαρακτηριστικό, με ένα άλλο πράγμα, το γεγονός ότι έχει πλέον δει από πρώτο χέρι τον τρόπο που λειτουργούν τα μεγάλα, τα αποτελεσματικά, τα ιστορικά ευρωπαϊκά κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι λοιπόν ένας πολιτικός ρεαλιστής, αλλά έχει όραμα για το κόμμα. Και για μένα είναι ο μοναδικός που είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί η στιγμή στην οποία βρισκόμαστε, ο ιστορικός χρόνος, είναι ιδανικός για να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Τα δύο κόμματα που αποτελούν σήμερα τον ατελή και φαύλο δικοματισμό έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Δεν είναι κόμματα αξιών. Είναι εκλογικοί μηχανισμοί, οι οποίοι χτυπιούνται στην κάλπη για την κατάκτηση της εξουσίας και την ομή της εξουσίας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να ισχυροποιηθούν, για να επεκτείνουν την εκλογική τους βάση, δεν έχουν να κάνουν με ιδέες, δεν έχουν να κάνουν με κάποιο μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη χώρα, για την κοινωνία, δεν αφορούν το σύνολο του λαού. Τι κάνουν, το έχουμε δει πολύ καλά, περισυλλέγουν απελπισμένους για εξουσία πολιτευτές και πολιτευόμενους, πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν από το ΠΑΣΟΚ, και μετρούν την κοινή γνώμη, μετρούν τις πιθανές αντιδράσεις, μετρούν τι θα πει το Facebook και το Twitter, διχάζουν, φανατίζουν, δεν ηγούνται, ακολουθούν. Δεν κυβερνούν, διαχειρίζονται. Γι' αυτό και τώρα είναι η ώρα. Είναι η ώρα να φτιάξουμε ένα κόμμα διαφορετικό. Ένα κόμμα που θα συμβάλλει και πάλι ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης του έθνους. Το ΠΑΣΟΚ δεν καβάλισε το κύμα της αλλαγής, ούτε καβάλισε το κύμα του εξυγχρονισμού. Τα έχτισε στην κοινωνία. Έπεισε τους πολίτες για την αναγκαιότητά τους. Κέρδισε την εμπιστοσύνη τους. Τα έκανε πράξη. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε από τις 13 Δεκεμβρίου και έπειτα. Πρέπει να μεταφράσουμε στην ελληνική πραγματικότητα τα μεγάλα ρεύματα που διαμορφώνουν την παγκόσμια πολιτική και πρέπει να οργανώσουμε τις προσδοκίες του λαού μας. Οι τεράστιες αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο, δομικές, συστημικές, που συγκλονίζουν τον κόσμο και αλλάζουν τα πάντα, μας αφορούν όλους, αφορούν την καθημερινότητά μας. Όταν ακούμε κλιματική κρίση, ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μεταναστευτικά ρεύματα, αυξανόμενες ανισότητες. Αυτά τα πράγματα δεν αφορούν κάποιους άλλους, αφορούν τη δικιά μας ζωή. Ένα παράδειγμα θα με επιτρέψετε να πω, μιας και είναι μαζί μας και ο σύντροφος Τζελέπης. Ένας δεντροκαλλιεργητής σήμερα στην Ημαθία επηρεάζεται από όλα αυτά τα πράγματα, επηρεάζεται άμεσα. Μέσα σε λίγα χρόνια έχει δει να επηρεάζεται από το ρώσικο εμπάργκο, από τους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από το άνοιγμα νέων αγορών, από την πανδημία, από την κλιματική αλλαγή που φέρνει ακραίες καιρικές συνθήκες και επηρεάζουν την παραγωγή του κάθε χρόνο, από την έλλειψη εργατικού δυναμικού τα τελευταία χρόνια, από την αύξηση των τιμών της ενέργειας, φέτος αύξηση των τιμών των λοιπασμάτων, έλλειμμα των λοιπασμάτων. Ένα κόμμα της κεντροαριστεράς για να είναι χρήσιμο, πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορεί να ερμηνεύει αυτά τα ρεύματα, να προσφέρει εξηγήσεις, να εξηγεί στον καθένα από εμάς γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Ποιες είναι οι δυνάμεις, οι παγκόσμιες που βρίσκονται σε κίνηση και τα αποτελέσματά τους τα βλέπουμε στις δραστηριότητές μας. Αυτό είναι δουλειά μας να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, τις ερμηνείες θα τις δώσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Είτε είναι στο καφενείο, είτε είναι στο ίντερνετ. Είναι το ίδιο βλαβερές.
Και αφού αναλύσουμε, πρέπει να δώσουμε, να εξηγήσουμε ποιες είναι οι δυνατότητες αντίδρασης που υπάρχουν, ποιες είναι οι τομές που πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο κλαδικά, σε επίπεδο τοπικό, για να είμαστε σαν κοινωνία όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς, κερδισμένοι από τις αλλαγές. Αυτό το κόμμα πρέπει να φτιάξουμε, ένα κόμμα που θα προτείνει τομές, τομές όχι μέτρα, ένα κόμμα που θα έχει έναν ηγέτη που θα μπορεί να συνδυάσει τον ρεαλισμό με τον ιδεαλισμό, που θα λέει αλήθειες και θα δίνει ελπίδα, που θα συνδυάσει τα καλύτερα χαρακτηριστικά του παρελθόντος μας με τα χαρακτηριστικά του μέλλοντος που θέλουμε να φτιάξουμε. Και αυτός ο ηγέτης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλά θα ήταν άτανο ο Νίκος ο ίδιος εδώ, αλλά όλα όσα μεσολάβησαν και αναφέρομαι στα τραγικά με την αίνηση πρόεδρό μας στη Φόφη, δηλαδή αφενός μεν η ευθνίδια αποχώρησή της από την κούρσα της ηγεσίας λόγω έκτακτης νοσηλείας για σοβαρό και τελικά μοιραίο περιστατικό, δεν ήταν περιστατικό μάλλον, ήταν εξέλιξη. Και στη συνέχεια βέβαια η φυγή της, όπως ξέρετε, υποχρέωσε ο Νίκος, είχε δώσει πρώτος τον τόνο στα social media, και φυσικά και όλοι οι άλλοι σύντροφοι, έτσι να μην, δεν θα διαγωνιζόμαστε και σε αυτά τα θέματα, προς Θεού. Αποχώρησε, σταμάτησαν εντελώς οι εκλογικές περιοδίες και όλα τα υπόλοιπα, χάθηκαν πάρα πολλές μέρες και έτσι βγήκαν, όλοι οι υποψήφοι βγήκαν εκτός προγράμματος. Η Δυτική Μακεδονία τώρα, εδώ εμείς οι Κοντοχωριανοί σας δίπλα μας, είναι μια από τις περιφέρειες που ο Νίκος δεν είστε καθόλου, σε όλη την περιφέρεια. Και την έχει προγραμματίσει, σας το λέω από τώρα, θα κάνει μια από τις δύο μεγάλες συγκεντρώσεις που θα γίνουν τη δεύτερη εβδομάδα. Θα την κάνει Κοζάνη και θα προσπαθήσω, μιας και μάλλον από Θεσσαλονίκη θα έρθει, θα προσπαθήσω να του πω να κάνει ένα πέρασμα και από την Ημαθία, έστω μια στάση. Τώρα επάνω δεν είναι σύγκριση Κοζάνης-Βέρης, δεν έχει έρθει καθόλου στη Δυτική Μακεδονία, η οποία είναι βέβαια και το επίκεντρο αυτών των δύο τελευταίων ετών και αυτών των ημερών που ζούμε με την ενεργειακή μετάβαση, έτσι. Εμείς είμαστε σε κάθε τι πτώση ως περιφέρεια, έτσι. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει περίπου το 40% του ΑΕΠ. Τα μνημόνια ήταν τίποτα για μας μπροστά σε αυτό που συμβαίνει με την απολυτοποίηση. Ο Τσίπρας είναι αύριο, προχθές ήταν ο Μητσοτάκης. Εξηγώ κιόλας για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν, μπαίνω στο θέμα για να πω ότι τούτον δοθέντων, λοιπόν, με μεγάλη πραγματικά χαρά, όχι μόνο γιατί είμαι κοντά, ανταποκρίθηκα στο να καλύψουμε όσο μπορούμε σε ένα μικρό μέρος αυτό το κενό και να είμαι σήμερα εδώ με τον αγαπημένο φίλο και σύντροφο τον Μιχάλη. Γιατί όπως ξέρετε όλοι εδώ πέρα, γνωριζόμαστε με τόσους πολλούς εδώ με τα μικρά ονόματα, ας αναφερθώ μόνο θεσμικά στον γραμματέα, ας αναφερθώ σε τρεις που δεν υπάρχουν στη ζωή, αγαπημένους φίλους, τον Θοδωρή του Χαλάτση, τον Θανάση του Γεωργιάδη, τον Βασίλη του Παπαγιάννη, που μετά από εδώ τον έβρισκα συνέχεια στην Κασάνδρα, ανθρώπους που εμείς νεότερες ηλικία, λοιπόν, είχα δεσμούς με αυτούς τους ανθρώπους, πολύ στενούς δεσμούς, και να αναφερθώ βέβαια, αφού πήρα το θεσμικό, να αναφερθώ στους τρεις δημάρχους και τον Ιν φυσικά, αλλά στους τρεις δημάρχους, τον Ανδρέα του Βλαζάκη που είναι μαζί μας, τη Χαρούλα που με περίμενε απ' έξω γιατί κάνει πέρα δόθε για εμβόλια ευαίσθητες ομάδες, που λέμε, και το Γιάννη του Χασιώτη, ανθρώπους με τους οποίους είχαμε κοινή διαδρομή. Εγώ κράτησα 19 χρόνια και τους πρόλαβα όλους στο Δημαρχείο. Εσείς τους αλλάζετε, εσείς τα πιο... Λοιπόν, πραγματικά δεν έχω να πω, δεν θέλω να μιλήσω για πολλούς συντρόφους εδώ πέρα, έτσι, τον Ιορδάνη, τον Θοδωρή. Είναι τόσο πολλά τα συλλέχη που γνωριζόμαστε και έχουμε κοινούς αγώνες. Θα δικήσω μετά αυτούς που θα παραλείψω. Σε αυτές τις εκλογές, θέλω να σας θυμίσω, χωρίς να κάνουν κάνει υπενιγμό, καλό είναι τα θυμόμαστε όμως, θέλω να σας θυμίσω πώς ξεκίνησε αυτή η προεκλογική περίοδος από το Φεβγιώτης, Γεννηματάκη μετά.
Είχαμε δύο υποψηφιότητες που διεκδικούν προεδρία σήμερα. Και δεν θα χαλάσω εγώ το κλίμα, θα σας πω πράγματα αντικειμενικά. Όπου η μεν μία επικαιρό και η άλλη λιγότερο διάστημα προσπάθησαν να προσδιοριστούν αρνητικά. Προς τα δεξιά η μία, προς τα αριστερά η άλλη. Κλείνοντας ουσιαστικά το μάτι, δεξιά η μία, αριστερά η άλλη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία ότι ξεπεράστηκε και έχει μεγάλη σημασία και η στάση του Νίκου που από την αρχή αντέδρασε σε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί ήταν μια αντιπαράθεση που έλεγε με ποιον θα πάμε. Ξεκίνησα έτσι, όχι να πω κάτι κακό για άλλους συνυποψηφίους, αλλά για να πω ότι όλοι εμείς που δεν εγκαταλείψαμε τον Πασόκ ποτέ ούτε μία μέρα και στα πιο δύσκολά του, και είμαστε στη συντριπτική μας πλειοψηφία, αυτό είναι ένα από τα κοινά μας χαρακτηριστικά, όσοι είμαστε με τον Νίκο, είναι αυτό. Αν θέλετε, όλοι εμείς που με επικεφαλής στη Φόφη γεννηματά δεν εγκαταλείψουν ποτέ τον Πασόκ, αυτοί είχαμε μέχρι χθες επικεφαλής. Και όσοι ήρθαν εντωμεταξύ, να πω, από το 15 σιγά σιγά και μετά, δεν κάνουμε τώρα κατηγορίες μεταξύ μας, μία έγινε, έχουμε έναν πόθο, ένα όραμα. Πώς θα κάνω αυτή την παράταξη ξανά μεγάλη? Αυτό είναι το ζητούμενο της αναμέτρησης. Να κάνουμε ξανά μεγάλη δημοκρατική παράταξη, όχι για τους εαυτούς μας, και την πατρίδα και το λαό της. Χάρη αυτόν, όπως έλεγε ο Ανδρέας, υπάρχει το Πασόκ, ιδρύθηκε το Πασόκ για να υπηρετεί το λαό και την πατρίδα. Και σήμερα, βέβαια, όπως θα πω και στη συνέχεια, όχι επειδή είναι η Όλγα δίπλα, αλλά χάρη της νέας γενιάς, γιατί μην ξεχνάμε ότι η νεότερη γενιά, που την ονομάζουμε γενιά της κρίσης, είναι η γενιά στην οποία χάλασε όλη η συνέχεια. Όλοι εμείς κάναμε δεκαετίες από τη ζωή μας με τη σιγουριά ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, και σε τούτη εδώ τη γενιά τη νέα, από τα παιδιά των 18-20 χρονών μέχρι τα παιδιά των 40-45 σχεδόν, αυτή η σειρά ανατράπηκε. Και δεν βρήκαν τίποτα εύκολο και τίποτα δεδομένο. Γι' αυτό λοιπόν, λαό πατρίδα, αλλά και για τη νέα γενιά, γιατί χωρίς νέα γενιά πατρίδα και μέλλον δεν υπάρχει, βέβαια, έτσι. Αυτό λοιπόν το ζητούμενο της αναμέτρησης. Για να δούμε όμως λιγάκι μαζί, στα γρήγορα, όσο γίνεται γρήγορα τέτοια σοβαρά θέματα. Είναι εφικτό αυτό που λέμε, ή μήπως μας έχει καλύψει το χώρο από τη μια ο Μητσοτάκης με τα νήματα προς το κέντρο και από την άλλη ο Τσίπρας με τα νήματα του, ας πούμε, προς το κέντρο αριστερά, ας το πω. Μιας και δηλώνει αριστερός επίμονα, ας πούμε, κτλ. Τα ξηρολογίες τώρα σηκώνουν πολύ νερό, αλλά τέλος πάντων λέμε για να προσανατολιστούμε, τα λέω έτσι. Έχει νόημα αυτό, είναι εφικτό? Η ίδια η πανδημία στην οποία αναφέρθηκε η Όλγα και ο Κώστας νωρίτερα, τον Κώστα τα λέμε συχνά για την πανδημία κιόλα. Θα τη λες Ολυμπία. Ολυμπία, συγγνώμη, Όλγα την είπα, συγγνώμη. Λοιπόν, η Ολυμπία και ο Κώστας, λοιπόν, θα πέσει το τραπέζι. Λοιπόν. Η ίδια η πανδημία μας δίνει κάθε μέρα δυσάρεστες αποδείξεις για το ότι χρειάζεται μια σοβαρή και υπεύθυνη δύναμη. Έτσι και για την ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά για να μπουν τα πράγματα σε μια στράτα. Έχουμε μια κυβέρνηση άτολμη, δεν φοβάται να αγγίξει ομάδες που τις θεωρεί περίπου εκλογική της πελατεία ή αν θέλετε ιερά δισκοπότηρά της, και έχουμε και ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη, άλλα την Πέμπτη και ούτω καθεξής. Και η χώρα βέβαια είναι σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, αλλά αν το πάρουμε γενικότερα, σπάει λίγο πιο πολιτικά. Όχι, δεν αξίζει αυτό το παράδειγμα. Αξίζει και παραξίζει της πανδημίας. Η χώρα, φίλες και φίλοι, πορεύεται 10 χρόνια χωρίς κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και 7, αν θέλετε, χωρίς καμιά συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. 10 χωρίς ΠΑΣΟΚ καθόλου, αμυγή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, και 7 χωρίς καμιά συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Και το δρόμο της δεν μπορεί να τον βρει. Προβλήματα σοβαρά
που απασχολούν τον αγρότη, θα το αφήσω αυτό το κεφάλι του Μιχάλη, που απασχολούν την επιχειρηματία, που απασχολούν τον άνεργο, που απασχολούν την αγορά, την οικονομία με τις τράπεζες, που είναι ακόμα πρακτικά κλειστές. Και μια σειρά άλλα θέματα μπήκαν κάτω από το χαλί μια χαρά από δύο διαδοχικές κυβερνήσεις και βέβαια έτσι δεν πρόκειται να πούμε ποτέ στο υποθούμενο δρόμο της ανάπτυξης. Περιορίζουμε σε ένα πράγμα το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο κάνει και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης που τις κοινές αναφορές και τα κουβεντιάζουμε συνέχεια αυτά. Ξέρετε, έχει μια βάση, τον ακούστηκε προχθές του debate που είπε για λίγους και πολλούς. Εάν δεν λυθεί ο γόρδιος δεσμός των επιτοκίων με τις τράπεζες και παραμένει τόσο ακριβό το χρήμα και φθηνό μόνο για λίγους, για τους γνωστούς άγνωστους, να ξέρετε ότι ούτε ρυθμούς ανάπτυξης που θέλουν θα πιάσουμε, ούτε βέβαια θα υπάρξει διάχυση πλούτου σε όλη τη χώρα, παρά μόνο θα πάει σε πολύ λίγους. Το πρόβλημα των τραπεζών περιμένει ακόμα από το 11 όπως το ξεκινήσαμε και έχει παραμείνει. Δεν το έχουν αγγίξει διαδοχικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό και λέω λοιπόν, ένα είναι αυτό, αλλά και απ' την άλλη βέβαια δεν θέλω να δουν, όπως θα πω στο τέλος, σύγχρονα προβλήματα, γιατί η Ελλάδα εκτός ότι κουβαλάει παλιά προβλήματα, τα οποία, όπως λέω, δυο διαδοχικές κυβερνήσεις, παρά την κρίση που πλήρωσε με αίμα και υδρό το ελληνικός λαός, τα βάλαν κάτω από το χαλί, αλλά δεν βάζουν μπροστά και όλα τα προκείμενα της εποχής, που είναι μια ολότερα διαφορετική εποχή από ό,τι ζούσαμε πριν λίγα χρόνια. Αν κοντά σε αυτά προσθέσουμε και τον ούριο άνεμο που πνέγει τους σοσιαλδημοκρατίες σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, ακούτε ακόμα και ο Biden να έχει μια σοσιαλδημοκρατική άβρα σε αυτά που κάνει, πού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε ποια ατζέντα πήρε ο Σόλτς στις εκλογές και έκανε comeback κυριολεκτικά, ανέκαμψε το S5 του σοσιαλδημοκρατικού κόμμα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες πετυχαίνουν εκλογικές νίκες στους σοσιαλδημοκράτες. Για μια σοσιαλδημοκρατία μιλάμε που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν ότι είναι μια κατάσταση πια φθήνουσα και σε αποδρομή που λέμε, και όμως επανέρχεται, γιατί έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα που εστιάζει στην κλιματική αλλαγή και τις ανισότητες, θα σας ξαναμιλήσω γι' αυτό. Είναι ούριος ο άνοιμος λοιπόν, και από την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι η απώλεια, μάλλον τραγική απώλεια της Φόβης Γεννηματά, αλλά και κυρίως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της, προκάλεσαν μια μεγάλη από ό,τι φαίνεται μετακίνηση μιας παγιωμένης σχέσης που είχε το κόμμα μας με την κοινωνία. Δηλαδή ξαφνικά κόσμος μας είδε με συμπάθεια που δεν ήθελε να μας ακούσει. Ίσως γιατί τα στοιχεία της αξιοπρέπειας, της ευπρέπειας, του πολιτικού πολιτισμού, των χαμηλών τόνων. Να γιατί άξιζε να είναι έτσι το debate προχθές, Κώστα. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Είναι συνέχεια σε αυτό. Λοιπόν, ξαφνικά βρήκαν θέση στο δημόσιο χώρο. Ένα δημόσιο χώρο που είχε κυριαρχηθεί επί χρόνια από την ύβρη, τη χειδεολογία, την υπερβολή και όλα τα άλλα που ζήσαμε, την αγανάκτηση και. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, δεν προσπάθησα να σου πω να απαντήσουμε απλά με απλό τρόπο, με αυτά που ξέρουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι και συζητάμε, ότι αφενός μεν μπορούμε να απαντήσουμε θετικά, ναι, δεν είναι όνειρο απατηλό να ξαναστήσουμε όρθια την παράταξη, τον αντίον τώρα είναι η ώρα να στήσουμε την παράταξη και όχι αύριο. Τώρα είναι η ώρα, τώρα πραγματικά η άνεμη είναι ευνοϊκή για αυτό το εγχείρημα και πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη και φυσικά να είμαστε ενωμένοι την επόμενη μέρα, δεν το συζητώ αυτό, αλλά εδώ βέβαια αναγκαστικά ήρθαμε να πούμε το πώς και γιατί. Γιατί λοιπόν με τον Νίκο, εγώ σας πω ένα επιχείρημα που έχει τη βαρύτητά του, γιατί έχω τη διαδρομή που λίγο πολύ την ξέρετε όλοι και είναι και αρκετοί εδώ μέσα που έχουμε μια κοινή διαδρομή. Θέλω να σου πω ότι είναι μια δικιά μου οπτική. Δεν τη γράφω πουθενά, ούτε ο ίδιος ο Νίκος μπορεί να το λέει αυτό. Το πράγμα δεν το λες ποτέ αυτό. Να το πω εγώ. Γιατί το Πασόκ, για να φύγει μπροστά, γιατί περί αυτού μιλάμε, για το Πασόκ μιλάμε, λοιπόν. Το Πασόκ για να φύγει μπροστά και ψηλά,
διευκολύνεται, για να μην πω του είναι απαραίτητη μια ηγεσία ελεύθερη βαρών. Αν σε τραβάει πίσω στο παρελθόν, δυσκολεύεσαι. Λοιπόν, ο Νίκος έχει το μεγάλο του πλεονέκτημα, εκτός από την ευρωπαϊκή του εμπειρία και όλα τα υπόλοιπα λοιπόν για τα οποία θα πούμε, το μεγάλο του πλεονέκτημα για μένα είναι αυτό. Είναι η ηγεσία ελεύθερη βαρών και μπορεί απευθείας και αδιαμεσολάβητα να μιλήσει με την κοινωνία. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ ως χώρος. Δεν μπορεί να πάμε να μιλήσουμε για προβλήματα, πόσο μάλλον που τα προβλήματα είναι εντελώς καινούργια. Για να μην σκουράσει το τέλος, σταματήσω λίγο εδώ να σου πω κάτι να καταλάβετε. Λέω και ονόματα, δεν φοβάμαι. Δηλαδή, Δανία του Νότου που έλεγε Γιώργος Παπανδρέου και μας κοροϊδεύαν οι δεξιοί και κάτι αριστεροί που μας λέγαν πράσινα άλογα. Ξέρετε πόσα δικαιώθηκε αυτή η θέση, δεν το συζητάω. Λοιπόν, ξέρετε όμως πόσο πασέ που λέμε, πόσο παρελθόν είναι αυτή η θέση. Δεν του λέω για να κάνω κριτική στον Γιώργο. Στο ενεργειακό σήμερα όλο αυτό που ζούμε με τις τιμές ενέργειας θέλω να ξέρετε ότι είναι η οδύνης ενός τοκετού, είναι η οδύνης της μετάβασης για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, τίποτα δεν είδαμε ακόμα. Θα κληθούμε οι κοινωνίες όλες και η δικιά μας τα επόμενα χρόνια να απαντήσουμε πολύ σκληρά ερωτήματα. Ένα από τα ερωτήματα είναι αν πούμε ναι ή όχι στην πυρηνική ενέργεια. Μπορούμε να πούμε και ναι, μπορούμε να πούμε και όχι, δεν είναι υποχρεωτικό ότι το ναι ότι το όχι, αλλά ό,τι και αν πούμε πρέπει να το πούμε μετά από εξαντλητική συζήτηση με τεκμηριωμένο τρόπο και αναλαμβάνοντας τις συνέπειες που έχει και το όχι και το ναι ή το όχι ή το ναι. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για άλλου τύπου προβλήματα τα οποία δεν διανούμασαν, δηλαδή εμείς θυμάμαι τότε εδώ ο Ανδρέας ο Βλαζάκης και εγώ εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, οι δήμαρχοι βάζουν ένας πίσω από τον άλλο τα σήματα από πυρηνικοποιημένη πόλη και μας ξανάρτει μπροστά στα μούτρα μας αυτό το πρόβλημα, έτσι. Δεν λέω ότι θα γεμίσουν πυρηνικά, μην παρεξηγηθώ. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το απαντήσεις αν θες να αντιμετωπίσεις την κλιματική αλλαγή. Για την ώρα, μέχρι να μας δώσει η τεχνολογία και η καινοτομία άλλη λύση, δεν έχουμε άλλη λύση από αυτά, προσέξτε. Σοβαρό το θέμα, δεν είναι καλά μπορεί. Εκτός κι αν συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι θα έχουμε ενέργεια τρεις και τέσσερις φορές ακριβότερα από ό,τι είναι σήμερα. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, να πούμε άλλα καινούργια προβλήματα. Τι λες τα παιδιά, εμείς καλά, έχουμε το μισθό μας, τη σύνταξή μας ο καθένας, έχουν γίνει περικοπές, οκ. Okay. Τι λες τα νέα παιδιά που δουλεύουν τηλεργασία ανασφάλιστη. Πρέπει να μπει στο τραπέζι το ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων. Τι λέμε, ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη τάξη εργαζομένων στην Ελλάδα σήμερα, τη Λιβεράδες. Είναι 54.000. Τι έχουμε να πούμε στα παιδιά του delivery, στο κομμάτι του εργασιακού και στο κομμάτι του εισοδήματός τους. Το προκύπτουν άλλα θέματα, έμεση, άμεση φορολογία και διάφορα τέτοια. Μην σου κουράσουμε τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι αυτά που δουλεύουμε με τον Νίκο προγραμματικά. Δεν τα κρύβουμε, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Δεν είναι σήμερα αυτά το ζητούμενο. Αλλά προσπαθώ να πω. Τι έχουμε να πούμε στον έμπορο, ο οποίος, όπως λέει η έκθεση Τράπεζας Ελλάδος, τον Ιούνιο, λέει ο Στουρνάρας στην έκθεση του, ότι το λιανικό εμπόριο δεν πρόκειται να αποκτήσει, ένα μεγάλο μέρος λέει του λιανικού εμπορίου, δεν θα μπορέσει να ανακτήσει το κομμάτι της αγοράς που χάνει από τις μεγάλες αλυσίδες, Amazon και τα διάφορα, μέσα στην πανδημία. Τι έχουμε να πούμε λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σε αυτά. Τι προσπαθώ να σου πω, σύντροφοι. Αυτά τα ερωτήματα, προσέξτε. Όχι, δεν τα έχει θέσει κανείς στην Ελλάδα. Όχι, δεν τα έχει θέσει κανείς στην Ευρώπη. Είναι καινούργια ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα. Η υπερσυγκέντρωση πλούτου μέσω των μεγάλων αλγορίθμων, είδατε με το Facebook τι γίνεται και με όλους αυτούς, είναι κολοσσιαία τα ποσά τα οποία θρίζουν πάνω τους, συγκεντρώνουν και οι ανισότητες. Σε μια νέα μορφή κατακλείζουν όλη την ανθρωπότητα σε όλα τα επίπεδα, από τα εμβόλια που άλλοι έχουν και άλλοι δεν έχουν, μέχρι εισοδηματικές διαφορές τρομακτικές. Δεν έχει ξαναδεί ανθρωπότητα. Δεν έχει ξαναδεί ανθρωπότητα τέτοιες ανισότητες σαν αυτές που βλέπει στην παρούσα φάση. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν και ανισότητες μας φέρουν μπροστά σε εντελώς καινούργια καθήκοντα, εντελώς νέες προτεραιότητες. Γι' αυτό και έχει τεράστια σημασία αυτό που είπα.
Ακούω τον Νίκο συνέχεια να λέει δεν κοιτάμε πίσω το τόπι και το έλεγε στο debate προχθές. Εμείς μπροστά, γι' αυτό το λέει το μπροστά. Δεν είναι ότι φοβόμαστε εμείς ειδικά και όσοι πλαισιώνουμε τον Νίκο, είμαστε οι τελευταίοι σε αυτό το χώρο, στο Πασόκ, που φοβόμαστε να γυρίσουμε την κουβέντα πίσω. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία του Πασόκ και γιγαντιαία απόδειξη ότι δεν το καταλήψαμε ποτέ. Είμαστε περήφανοι για όλη την ιστορία μας. Και όχι αλαγκάρτ. Είμαστε περήφανοι που ακολουθήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, που στηρίξαμε τον Κώστα Σιμίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Βαγγέλη μετά, τη Φόφη και σήμερα πάμε με νέα ηγεσία. Είμαστε όμως βαθιά πεισμένοι και συνειδητοποιημένοι ότι τα προβλήματα, δεν πάμε να κρύψουμε τίποτα κάτω από το χαλί, ότι η κουβέντα για το παρελθόν δεν μας δίνει καμία λύση στα προβλήματα του σήμερα. Καμία. Δεν μας δίνει απαντήσεις, είναι καινούργια τα ερωτήματα. Είναι καινούργια τα ερωτήματα. Κουβαλάει και η παλιά Ελλάδα, αλλά σε έχουν προηγήσει πολλά καινούργια όπως σε όλες τις χώρες. Είμαστε σε άλλη εποχή, σύντροφοι. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Γι' αυτό λοιπόν με τον Νίκο. Όπως είπα, είναι δεύτερο βαρών. Αν λοιπόν, εγώ θα πω άλλο επιχείρημα γιατί πρέπει να είμαστε με τον Νίκο, θα πω όμως κάτι άλλο. Αν το εγχείρημά μας αυτό έχει πραγματικά μια τεράστια δυνατότητα να πετύχει, να το κάνουμε ξανά το κόμμα μεγάλο, να το βάλουμε στις ράγες και να πάει εκεί που το αξίζει και το πρέπει και εκεί που χρειάζεται η χώρα η ίδια και ο λαός της. Αν θέλουμε να το πετύχουμε, πρέπει να έχουμε γνώση της αφετηρίας. Πού θέλουμε να πάμε, το ξέρουμε. Από πού ξεκινάμε. Το 2019, τώρα, πριν δύο χρόνια, στις εκλογές του Ιουλίου, τελευταίες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα επίσημα exit poll, τα αποτελέσματα του κόμματός μας είναι συγκεκριμένα. Τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειαζόμαστε exit poll. Τα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας συνέχεια. Δεν σκουράζουμε νούμερα. Στους νέους μέχρι 25 ετών έχουμε 4% και στους συνταξιούχους έχουμε το 12,5%. Αυτό το πράγμα δεν πάει πουθενά. Χρειάζεται να αναλύσω γιατί. Δεν νομίζω χρειάζεται να αναλύσεις αυτό. Η βασικότερη, για να μην πω η μία και μοναδική προϋπόθεση για να μιλήσεις για ανάταξη του κόμματος, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά, είναι να επαναπροσδιορίσουμε ριζικά ανατροπή, να κάνουμε σχέση μας με τη νέα γενιά. Μια νέα γενιά που έχει γυρίσει την πλάτη ολότελα στο δικό μας χώρο, για λόγους που όλοι ξέρουμε, από τα σπίτια μας τα ίδια και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, ο καθένας, έτσι, και τα νύψια μας. Ή αλλάζουμε τη σχέση με τη νέα γενιά, ή αλλιώς το εγχείρημα είναι όνειρο απατηλό, όπως έλεγα στην αρχή. Και εδώ πέρα θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά και με αυτό να κλείσω, να πάρει και ο Μιχάλης ο λόγο για να μην κουράζω. Θέλω να σας πω κάτι, με αυτό κλείνω όπου μιλάω, είναι κάτι εντελώς προσωπικό. Ακούστε το, δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να το δεχτεί. Θα σας πω εγώ μια δικιά μου προσέγγιση που ξεκινάει από μια πραγματικότητα. Τα ποσοστά συσπήρωσης γύρω από τον Νίκο, συντρόφοι και σύντροφοι, των ανθρώπων που είναι κάτω των 45 ετών, που βέβαια είναι μικρό, είναι το 1/3 περίπου κι άμα της εκλογικής μας βάσης, ακριβώς γιατί έχουμε αυτό που είπα νωρίτερα, δηλαδή στους πολύ νέους 4% και σε εμάς τους μεγαλύτερους το ποσοστό αυτό. Η συσπήρωση γύρω από τον Νίκο, φίλες και φίλοι, είναι τρομακτική, δηλαδή έχει ποσοστά Τσαουσέσκου. Εγώ άρχισα να προβληματίζομαι εδώ και ένα χρόνο όταν από τηλέφωνα, μάλλον να πω το εξής, τώρα πρόσφατα, ό,τι έχει απομείνει από οργανωμένη νεολαία, 3-4 φύλαρχοι που πλακωνόταν μεταξύ τους όλα τα χρόνια και με τον Νίκο διαγωνιζόταν την νεολαία, που ήταν αλλού, στηρίζαν άλλους το 17, είναι όλοι μαζί και υπογράψαν όλοι μαζί. Είναι όλα τα στελέχη της νεολαίας, είναι όλα μαζί με τον Νίκο. Αυτό για μένα είναι σημαντικό, αλλά σημαντικότερο είναι αυτό που θα σας πω. Εδώ και ένα χρόνο άρχισα να γίνουμε δέκτης
από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον και από φίλους Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κουζάνη, δεξιά, αριστερά, νέα παιδιά από το 17 δεν είχαν ψηφίσει τον Νίκο Προσέξη ούτε πρώτη ούτε δεύτερη Κυριακή λόγω αντιθέσεων την νεολαία, να παίρνουν τώρα στους γονείς τηλέφωνο είτε από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είτε από το εξωτερικό, λένε προσέξτε μην τυχόν και τον Νίκο, προσπάθησε να το ερμηνεύσω. Η ερμηνεία που έδωσα είναι ότι η γενιά αυτή στην οποία αναφέρθηκα, η γενιά της κρίσης, που δεν βρήκε τίποτα μπροστά της εύκολο, μας λέει ότι είμαι εδώ παρούσα και θέλω να λάβω ευθύνες και σας χρειάζομαι όλους δίπλα. Εμένα αυτό προσωπικά με έχει συγκλονίσει. Ρωτάει γιατί μου είπες χαίρεσαι. Δεν χρειάζεται να χαίρεσαι. Εμένα με συγκλονίζει αυτό το γεγονός και λέω συντάσσουμε με την νεολαία δίπλα της και ό,τι έχουμε να δώσουμε χωρίς κανένα φόβο, ό,τι έχουμε να δώσουμε το δώσουμε. Γιατί όπως λέω αυτό που θα σου πω, το λες πλατείες, δεν το λέω τώρα από αφορμή την αναμέτρηση, το λες, το έχω πει στην πλατεία της Κουζάνης το καλοκαίρι 19. Είναι προσωπικό μου θέμα, δεν αφορά κανέναν άλλον. Λοιπόν, είναι προσωπική μου αντίληψη. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη συμμετοχή μου στην πολιτική, όσο έχω κέφι και φρέσκες ιδέες θα συμμετέχω, όσο είμαι καλά πρώτα απ' όλα και γυρνάει το μυαλό και παράγει ιδέες, θα συμμετέχω για να σας φέρω στην παράταξη, αλλά αντιλαμβανόμενος και τη ροή του χρόνου, αντιλαμβάνομαι τη συμμετοχή μου στην πολιτική ως ένα χρέος και μια αποστολή. Έχουμε χρέος να παραδώσουμε την παράταξη σήμερα και τη χώρα αύριο στη νέα γενιά. Αυτό είναι το χρέος και αποστολή των στελεχών που κουβαλάμε μεγάλη εμπειρία πάνω μας. Και αυτό είναι καλό να πράξουμε όλους τους συγγνώνες από την Κυριακή. Να κάνουμε μια νέα αρχή, ξεκινώντας με έναν ηγέτη της νέας γενιάς που είναι απόλυτη έκφραση της νέας γενιάς σε όλη την Ελλάδα, να τον πλαισιώσουμε και όλοι εμείς και με την εμπειρία, να του δώσουμε τη δύναμη να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Και τα ερωτήματα με ποιον θα πάτε, όπως είπε και προχθές και όπως έλεγε χθες ο Ηράκλειο, να γυρίζουν ανάποδα, να ρωτάνε τους άλλους τι θα κάνουμε εμάς και όχι εμάς θα κάνουμε αυτούς. Μπορούμε φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, να την κάνουμε μεγάλη την παράταξη. Τώρα είναι η ώρα και αυτή την τελευταία αλλά πολύ μεγάλη ελπίδα που έχουμε στα χέρια μας την κρατάμε, εμείς δεν την κρατάει κανένας άλλος. Εμείς την κρατάμε 5 και 12 Δεκέμβρη με τη στάση μας μπορούμε να οδηγήσουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει και θα τα οδηγήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ δικαίωση δεν είναι ούτε μάχη συμβόλων ούτε μάχη δικαίωση για κανέναν. Δικαίωση για όλους εμάς και μιλάω στο όνομα της γενιάς που είμαστε περισσότερο εδώ που μείναμε και δεν είναι λείψη στον ΠΑΣΟΚ, μία είναι η δικαίωση. Να ξαναδούμε κρατεά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Αυτή είναι η δικαίωση για μας. Και μαζί της να δούμε όρθια τη χώρα. Ευχαριστώ. Σήμερα βρίσκομαι στη Βέρεια, όπως και ο Μπάρης, όπου όταν μιλάς μετά τον Μπάρη, είναι πλεονέκτημα γιατί δεν έχεις να πεις τίποτα μετά, αλλά αυτό είναι και πλεονέκτημα γιατί θα είμαι πολύ σύντομος, οπότε θα πάρω και το περισσότερο χειροκρότημα γιατί και εσείς δεν θα κουραστείτε. Σήμερα βρίσκομαι εδώ ακριβώς για το πολιτικό γεγονός της ανάδειξης αρχηγού στον χώρο μας που βλέπουμε ότι κέρδισε όλη την ελληνική κοινωνία. Δημιούργησε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια για τον χώρο μας ένα ευνοϊκό περιβάλλον και μας προσέχουν και μας δίνει προοπτική. Σε αυτό συντέλεσε δυστυχώς ο θάνατος της αιμνής του Προέδρου μας, αλλά και το επίπεδο που οφείλω να πω κρατήσαν μέχρι τώρα και οι εξυποψήφοι. Και για μένα είναι πλουραλισμός η μεγάλη συμμετοχή στη διεκδίκηση της αρχηγίας, στο να αναπτύξουν τις θέσεις τους στην ελληνική κοινωνία και να δουν ότι αυτός ο πολιτικός φορέας δεν έχει στερέψει από πολιτικές ιδέες. Όπως δείχνουμε και σήμερα, πρωτόγνωρες διαδικασίες εσωκομματικής δημοκρατίας για την ανάδειξη του αρχηγού μας. Έτσι έχουμε και σήμερα καινοτόμες ιδέες για τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας.
Δυστυχώς όμως αυτός ο πολιτικός μας χώρος για 10 χρόνια λιδωρήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε, πέρασαν πολύ δύσκολα, προδόθηκε και μάλιστα πολλοί θέλαν να προεξοφλήσουν ότι δεν υπάρχει μέλλον, ότι η σοσιαλδημοκρατία τελείωσε από τη χώρα μας και άρα πάμε στο 1,5 κόμμα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, δημιουργώντας ένα δίπολο μεταξύ τους, το οποίο το μόνο που επιφέρει στην κοινωνική κοινωνία είναι η διχόνοια και ο διχασμός. Και βλέπουμε σήμερα έναν αλαζονικό Μητσοτάκη και αυταρχικό, ακριβώς γιατί η δύναμή του είναι η ύπαρξη του Τσίπρα. Και ο φόβος που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, μη τυχόν και ξαναέρθει ο Τσίπρας. Και τι καλούμαστε εμείς σήμερα, να σπάσουμε αυτόν τον φόβο και να πούμε ότι ναι, η σοσιαλδημοκρατία είναι εδώ και μπορούμε να διεκδικήσουμε επάξια πλέον το να πρωταγωνιστήσει ο χώρος μας από το περιθώριο που βρίσκεται σήμερα. Άρα η επιλογή που έχουμε να κάνουμε στο πρόσωπο του αρχηγού για την επόμενη μέρα δεν είναι μόνο για να εκλέξουμε τον πρόεδρο ή τον ηγέτη της παράταξής μας. Είναι μια δύσκολη επιλογή. Και τα κόμματα όταν βρίσκονται σε δύσκολα σταυροδρόμια, όπως σας είπα, περάσαμε μια πολιτική έρημο 10 χρόνων. Πρέπει πλέον όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, έξω από συναισθηματισμούς ή οποιασδήποτε άλλες επιρροές και να κάνουμε την επιλογή αυτή που θα δίνει προοπτική στην παράταξη για να κάνουμε ένα άλμα μπροστά μπρος με μια διεύρυνση, ανανέωση και αυτό που εγγυήθηκε και μας άφησε παρακαταθήκη η Φόφη Γεννηματά, την αυτόνομη πορεία μας. Και γι' αυτό, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και ο φίλος ο Πάρης, υπάρχουν χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι υποψήφοι. Κοιτάξτε να δείτε, σύντροφοι και συντρόφισσες, για να μιλάμε καθαρά. Ούτε κοντή μνήμη έχουμε όλοι μας, ούτε μνήμη χρυσόψα. Ξέρουμε αυτά τα χρόνια το τι έλεγε και έπρατε ο καθένας, το τι και πώς λειτουργούσε. Και αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριό μας ως προς την επιλογή μας για να δώσουμε την εμπιστοσύνη μας σε ένα πρόσωπο. Κανένα άλλο κριτήριο. Γιατί όπως είπα προηγουμένως, αυτά τα 10 χρόνια περάσαμε πολλά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιοι μείναν σε αυτά τα πέτρινα χρόνια. Ποιοι κρατήσαν όρθια την παράταξη. Την οποία πρέπει σήμερα να την ανορθώσουμε και αξιακά και ηθικά και πολιτικά. Νόμος της φύσης είναι, να μην κρυβόμαστε. Δεντροκαλλιεργητές είναι εδώ κάποιοι φίλοι που ξέρουν. Όταν τα πάντα αλλάζουν γύρω σου, εάν δεν προσαρμοστείς ή δεν τα αλλάξεις, τότε απαξιώνεσαι. Άρα ο χώρος μας τι χρειάζεται σήμερα. Χρειάζεται ανανέωση για να φύγει μπροστά. Η ανανέωση δεν μπορεί να γίνει κοιτάζοντας στο χθες. Δεν μπορούμε να φύγουμε μπροστά βλέποντας πίσω. Πρέπει να φύγουμε μπροστά με εγγυημένα πρόσωπα που να εγγυώνται την ενότητα, που να το έχουν αποδείξει. Και ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης όλα αυτά τα χρόνια ήταν παρόν. Από γραμματέας της Νεολαίας, γραμματέας του κόμμα στα πέτρινα χρόνια του 2010, επανειλημμένα ευρωβουλευτής με τη δική σας ψήφο, ποτέ δεν κρύφτηκε. Ποτέ δεν λοξοκοίταξε δεξιά ή αριστερά. Και πολλές φορές οι ομιλούντες εσωκομματικά ήρθαμε και σε ρήξη μαζί. Και αν θέλετε, εγώ προσωπικά αυτό εκτίμησα. Γιατί τον άλλο τον εκτιμάς όχι όταν είσαι μαζί του. Τον άλλο τον εκτιμάς όταν διαφωνείς και εκεί βλέπεις ότι δεν σε βάζει απέναντι. Προσπαθεί να σε πείσει για το σωστό και αγωνίζεται γι' αυτό. Μένα ήταν ένα από τα βασικά κριτήρια αυτά
το ότι είναι ένας νέος Ευρωπαίος σοσιαλιστής, αναγνωρισμένος στην Ευρώπη και ότι έχει δείξει δείγματα περπατησιάς και πολιτικά βήματα σε αυτή τη διαδρομή εντός του πολιτικού μας χώρου. Και μάλιστα, επειδή ακούω πολλά, σας είπα, είμαστε πλέον μικρό κόμμα και ξέρουμε τι γίνεται καθημερινά. Ο Ανδρουλάκης κατέβηκε για ευρωβουλευτής, εκλέχθηκε και μετά είπε εγώ είμαι εδώ όπου θέλετε βάζω την υποψηφιότητά μου για να στηρίξω την παράταξη του 2019. Δεν κρύφτηκε ποτέ. Γιατί έρχονται κάποιοι σήμερα να χρησιμοποιήσουν επιχειρήματα ότι δεν είναι την επόμενη μέρα στη Βουλή ο αρχηγός. Όσοι κάναν στη Βουλή ξέρουν ότι επί ένα χρόνο, σε ένα χρόνο μέσα, αν θα γίνουν 2-3 φορές συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα αυτό στον Νίκο τον Ανδρουλάκη το να έχει το χρόνο να είναι εδώ, να ξεκινήσει. Ποιο είναι το πρόβλημά μας σήμερα? Το πρόβλημά μας είναι η έλλειψη στελεχών. Μα έχουμε τόσο πολλά στελέχη που κάποιος έλεγε στρατηγούς έχουμε, στρατιώτες δεν έχουμε, αλλά και κάνουμε και εξαγωγή τεχνογνωσία στελεχών και εξαργυρώνουν αυτή τους την γνώση και άλλα κόμματα, λοιπόν, ξεπουλώντας την ιστορία τους για να πάρουν ένα στασίδι. Το πρόβλημά μας σήμερα είναι να ξαναμπολιαστούμε με την κοινωνία, να ξαναχτιστεί αυτή η δημοκρατική παράταξη όπως μετά το 1974, χωριό-χωριό, γειτονιά-γειτονιά, πόλη-πόλη, από κάτω προς τα πάνω. Όχι ένα κόμμα αξιωματούχων. Και αυτό ευαγγελίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, γι' αυτό είπα ότι είναι πλεονέκτημα το ότι μπορεί να ξεκινήσει και δεν είναι ο μοναδικός. Αναφέρθηκε ο Πάρης προηγουμένως ότι η σοσιαλδημοκρατία επιστρέφει. Ούτε ο Κώστας της Πορτογαλίας, ούτε ο Σάντες της Ισπανίας, όταν γίναν πρόεδρος του κόμματος ήταν βουλευτές. Αλλά οργανώσαν το κόμμα, το συνδέσαν με την κοινωνία, αναπτύξαν πολιτικά προγράμματα για να απαντήσουν στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και εκεί κέρδισαν την εμπιστοσύνη τους. Θα ήθελα επίσης να μου επιτρέψετε να πω ότι σε αυτή την πορεία δεν περισσεύει κανένας. Και μάλιστα αυτό το οποίο έχει αναγκαιότητα ο χώρος είναι πρωτίστως οι νέοι να μπουν μπροστά και να στηριχθούν από όλες τις γενιές. Και τις γενιές του 1994 και όλες τις γενιές που κάνουν μεγάλο το Πασό. Να φύγουμε μπροστά με επίγνωση του παρελθόντος. Να αναγνωρίσουμε τα θετικά τα οποία έχουν γίνει και να τα υπερασπιστούμε. Αναφέρθηκε ο Πάρης για τους αρχηγούς μας. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εδώ οι φίλοι μου αγρότες ξέρουν πολύ καλά ότι τους υποσχεθήκαν τώρα, μια και έφυγε το πετρέλαιο στα ύψη. Λοιπόν, ότι θα τους δώσουν, λέει οι φίλοι μου Χαλκίδες, θα σας δώσουν τώρα 50 εκατομμύρια. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος, μόνο για τους συνεταιρισμένους. Πόσα δύναμη θυμάσαι μέχρι το 2012? 280 εκατομμύρια! Και μας καταδίκασε ο αγροτικός κόσμος όταν πήραμε το 12% το 2012. Το 2014 έγιναν 150 και το 2016 έγιναν 0. Και τώρα δίνουν 50 και λένε ευχαριστώ. Δεν θα πω εγώ τις φορολογίες και όλα τα άλλα. Θέλω να πω ότι το Πασό, αυτή η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, τα θετικά του είναι πολλαπλάσια από τα ελάχιστα αρνητικά τα οποία είχα. Και έχουμε κάνει δε τόσο αυτομαστίγωμα όλα αυτά τα χρόνια για τη διαχείριση της κρίσης. Μόνον εμείς. Άσχετα αν τα ζάπια ή τα μνημόνια ή τα ταούλια και τα σκισίματα με ένα νόμο, με ένα άρθρο ήρθαν μετέπειτα και φέραν χειρότερα μνημόνια στην πορεία και ακολουθήσαν χειρότερες πολιτικές και κόψαν το ΕΚΑΣ και καταργήσαν συλλογικές συμβάσεις και κόψαν οι συντάξεις περαιτέρω. Αλλά εμείς πήραμε το ανάθεμα μέχρι και το προπατορικό αμάρτημα. Γιατί? Γιατί, συντρόφες και σύντροφοι, αφήσαμε εμείς ανυπεράσπιστη την παράταξη να αποτελέσει το εξυλαστήριο θύμα ενός πολιτικού συστήματος που έπρεπε να βρει εναγωνίως κάπου να τα φορτώσει.
Και γιατί την αφήσαμε ανυπεράσπιστη την παράταξη? Γιατί δεν είχαμε τότε το σθένος να βγούμε και να πούμε, να υπερασπιστούμε αυτές τις πολιτικές που ήταν αναγκαιότητα, άσχετα αν ήταν έξω από την ιδεολογική μας φαρέτρα. Και αυτή η αφησιμία φάνηκε στον κόσμο. Γι' αυτό λέω ότι ένα από τα βασικότερα κριτήρια της επιλογής σας αύριο είναι να κρίνει τα πρόσωπα τα οποία ζητάνε την ψήφο, τι διαδρομή είχαν, ποιοι μείναν και βάλανε πλάτες στα δύσκολα. Και επειδή εδώ είμαστε όλοι πάντα του καπνισμένοι, ακούω από κάποιους υποψηφίους να λένε ότι θα γίνουμε μεγάλοι αν έρθουν όλοι. Όχι, σύντροφοι. Θα γίνουμε μεγάλοι αν έρθουν αυτοί οι προοδευτικοί πολίτες που διαχρονικά πιστεύαν στη δημοκρατική παράταξη και τη στηρίζανε, και είτε γιατί απογοητευθήκανε είτε γιατί παραπλανηθήκανε κάποια στιγμή, ψηφίσαν άλλο κόμμα. Αλλά δεν θέλουμε αυτούς οι οποίοι τρέξαν να πάρουν στασίδι και να γίνουν υπουργοί, βουλευτές, λοιπόν, γενικοί γραμματείς, οποιαδήποτε αλλαξιώματα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν είναι ανάγκη να αναλωνόμαστε και να ψαχνόμαστε στα πρόσωπα του χθες. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημα του Νίκου. Γιατί η παράταξή μας έχει μια σειρά από στελέχη νέας γενιάς, τα οποία έχουν και την επιστημονική κατάρτιση και την πολιτική παιδεία που αποκτήσαν μέσα στο χώρο και την κοινωνική διεισδυτικότητα σε κάθε περιοχή. Έχουμε στελέχη νέα τα οποία είναι είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στο συνδικάτα, είτε στο συνεταιριστικό χώρο, που πρέπει επιτέλους να αναδείξουμε αυτά τα στελέχη και όχι να ψάχνουμε να ανακυκλώσουμε αυτούς οι οποίοι ιδιωτελώς ψάχναν να βρουν κάποια αλλού μητερίζια. Κλείνοντας, βλέπετε το μικρόφωνο με έλλειψη και εμένα, παρασύρομαι αρκετό καιρό. Λοιπόν, αυτή μας η επιλογή, όπως τόνισα, δεν είναι μια επιλογή για να αναδείξουμε αρχηγό. Είναι μια επιλογή που το πρόσωπο πρέπει να εγγυάται την διεύρυνση της παράταξής μας, τη συνέχιση της ιστορίας μας και της υπεράσπισής της, την προσαρμογή της στη σύγχρονη ευρωπαϊκή προοδευτική σοσιαλδημοκρατία, την ενότητα και την αυτόνομη πορεία. Και να είστε σίγουροι ότι ναι, τώρα η χρονική συγκυρία προσφέρεται για την παράταξή μας, για να ξανασυνδεθεί με την κοινωνία, για να μιλήσουμε και πάλι πολιτικά, για να ξαναγίνει και πάλι η παράταξη που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις περαιτέρω πολιτικές εξελίξεις. Και θα είναι πολλές και πυκνές από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, μετά από αυτά που είπαμε, μετά από όλα αυτά που έρνει μεγάλη φόρα, και όταν πραγματικά το κεντρικό ζήτημα είναι το μέλλον, το παρόν και το μέλλον της παράταξης, φαντάζομαι πολύ μικρά τα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει τίθενται δύο θέματα. Το ένα το απάντησε ήδη ο Μιχάλης, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Γιατί λέει ο Νίκος δεν είναι στη Βουλή, πρώτα απ' όλα δεν είναι από δικιά του ευθύνη. Είχε δηλώσει τρεις μέρες μετά τις ευρωεκλογές, είχε τεθεί στη διάθεση ότι δεν βρέθηκε σε ψηφοδέλτια, είχε να κάνει με ένα σχεδιασμό. Έτσι, να μην, δεν είχα να. Περαιτέρω όμως, όπως είπε σωστά ο Μιχάλης, είναι μειονέκτημα. Εγώ πραγματικά το θεωρώ ότι είχε αγαθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα έχει πολύ χρόνο. Μακάρι να έχει ένα χρόνο ολόκληρο να σαρώσει όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε με αυτόν είναι επικεφαλής να πυροδοτήσουμε αυτή την κατάσταση από κάτω προς απάνω μιας νέας αυτοοργάνωσης όπως το 1974. Και να αποδειχτεί η 5η και η 12η Δεκέμβρη, η 3η Σεπτέμβρη της γενιάς, παιδιά. Να είναι η δικιά σας 3η Σεπτέμβρη ή 12 Δεκέμβρη. Μακάρι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο όμως θα έχει, γιατί έχουμε εξελίξεις
Είναι εντάξει, περιόδου σκιά αυτή η κουβέντα. Είναι το δεύτερο θέμα τη Ευρωβουλή τώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσω λίγο εξειδικευμένα ή να πω πώς θα λένε γιατί ουσιώδη είναι όλα. Πραγματικά δηλαδή, συγγνώμη, τι θεσμικά βήματα έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Να σου πω να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Βουλή και Ευρωβουλή έχει. Ξέρετε πώς το 100% της νομοθεσίας μας είναι Ευρώπη. Είναι τεράστιος πολιτικός επαρχιωτισμός να κρύβουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα για να ανεβάζουμε τον εαυτό μας. Αυτό λέμε πολιτικό επαρχιωτισμό. Δεν λέμε τη Βέρα και την Κουζάνη. Πολιτικός επαρχιωτισμός είναι να κάνεις τον γαμπόσο και τον μεγαλύτερο αυτό που είσαι αποκρύπτοντας από τους πολίτες τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων. Μα τα δύο τρίτα της νομοθεσίας είναι ευρωπαϊκές οδηγίες και ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας. Γιατί λοιπόν το κάνουμε έτσι, αυτή είναι η δική μου απορία. Πραγματικά, πλάκα κάνουμε μεταξύ μας. Θέλω να μιλήσουμε για τους αγρότες. Θα ξέρω εδώ ο Μιχάλης και ο Θόδωρος και οι αγρότες. Ξέρετε οι Γάλλοι στο τραπέζι, στην τρόφια, ξέρετε τι πρόταση έχουν βάλει για το 27. Να μοιράζει την κοινή αγροτική πολιτική παρακάμπτοντας τα κράτη-μέλη απευθείας σε ομάδες παραγωγών, το ξέρετε αυτό. Δεν λέω θα ισχύσει, δεν ξέρω. Αυτή η κουβέντα γίνεται στην Ευρώπη και όταν καταλήξει θα εφαρμόζει υποχρεωτικά στην Ελλάδα. Δηλαδή και ξαφνικά δηλαδή πρέπει ένας να απολογηθεί γι' αυτό. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Όπως είπε ο Νίκος πολύ συγκεκριμένα προχθές, αυτό το γενικό πλαίσιο που είπα, για να βάλουμε στα μέτρα τον καθένα, θέλει να βάζει τούτα και τα άλλα. Να πάρει το επόμενο διάστημα, ο Νίκος προβληματίστηκε πάρα πολύ για το θέμα. Να σου πω γιατί δεν τον αφήσαμε, μας είπε εδώ μέρα και όσο στελέχη μας ρώτησε, όχι με αυτά τα επιχειρήματα που είπα, αλλά με ένα, αυτό θα σας πω. Το επόμενο διάστημα κορυφώνεται η συζήτηση για το νέο σύμφωνο σταθερότητας, αυτό που είπε και προχθές του debate. Η κουβέντα για το νέο σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή την Ευρώπη του Μάστριχτ, να την ξεχνάμε σιγά σιγά. Πόσο διαφορετική θα είναι, κανείς δεν ξέρει. Τώρα γίνεται το πανηγύρι. Το πανηγύρι τώρα γίνεται στην Ευρώπη γι' αυτό. Και επίσημα η κουβέντα θα ανοίξει αμέσως μετά τις προεδρικές της Γαλλίας. Περιμένουν και τον Μακρόν να επανεκλήγει ή να εκλεγεί όπου εκλέξουν οι Γάλλοι πολίτες, γιατί ο γαλλογερμανικός άξονας δεν θα πάψει ποτέ να δίνει τον τόνο στα πράγματα τα ευρωπαϊκά, έτσι. Μα ή μην εκλέγουν οι Γάλλοι. Αλλά η κουβέντα ήδη είναι στην κορύφωσή της αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και κλείνουν δύο θέματα για την Ελλάδα. Τα είπε με τίτλους ο Νίκος, σας τα λέω λίγο για να γίνουν κατανοητά. Το ένα, η νέα συνθήκη λοιπόν θα τροποποιήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες του Μάστριχτ με το έλλειμμα εκεί που το έχει κτλ. Και για όλες τις χώρες του Νότου και ειδικότερα για την Ελλάδα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι έλλειμμα θα μας επιτρέπει, τι πρωτογενές πλεόνασμα θα ορίζει κτλ. Πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνουμε όλοι, έχουμε γίνει όλοι ειδικοί στα δημοσιονομικά μετά τα τρία μνημόνια στην Ελλάδα, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο πιο χαλαρή πολιτική για να υπάρχουν περιθώρια για πολιτικές, για το κράτος πρόνοιες, για. Το δεύτερο που έχει και δημοσιονομική διάσταση, αλλά έχει κυρίως πατριωτική διάσταση για μας, εθνική, είναι ότι το κορυφαίο ζήτημα, φίλες και φίλοι, προσέξτε, το κορυφαίο ζήτημα της νέας συνθήκης, να ξέρετε, είναι δεύτερο το ζήτημα το δημοσιονομικό. Το κορυφαίο ζήτημα της νέας συνθήκης είναι με τι ταχύτητες θα πάμε σε κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα της συνθήκης. Σε αυτό είναι που γίνεται της κακομοίρας αυτή τη στιγμή στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου και μπαίνουν προτάσεις και ξαναμπαίνουν στο τραπέζι και κουβεντιάζουν για το πώς και με ποιο τρόπο θα πάμε σε κοινή εξωτερική και άμυνα. Αντιλαμβάνεστε, για εμάς σημασία έχει αυτό. Ο Νίκος στα τυπέτη δεν προλαβαίνει, στην Κεντρική Επιτροπή έκανε μια μνημειώδη τοποθέτηση που ήμασταν με τον Μιχάλη, όπου έβαλε
τρία ζητήματα. Ότι εμείς λέμε ναι στους εξοπλισμούς, γιατί στην τελική ανάλυση σε ξένα δεκανίκια δεν θα βασιζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα απειλή του Ερντογάν. Αν χρειαστεί, το πούμε και μόνο λαβέ, αν χρειαστεί, τέλος τα παραμύθια. Όπως κάποτε με τα υποβρύχια του άλλου εξοπλισμού πάνε πάλι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε υπεροχή στο Αιγαίο, κι ας είμαστε μικρότερη χώρα, δεν έχουν καμιά αντίθεση αυτό που γίνεται. Δεύτερον, δεν είναι εμένα, αλλά δεύτερον, η Ελλάδα αυτή την ιστορία των προμηθειών του εξοπλισμού που κάνει τώρα με τα Ραφάλ και το ένα και το άλλο, πρέπει να την εντάξει στην ιστορία της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως είπε ο Νίκος, γιατί είναι και αντιπρόεδρος της Σχετικής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, που γίνονται κουβέντες. Οι κουβέντες δεν γίνονται στα μπαρ. Είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας ο Νίκος, έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν, η Ευρώπη λοιπόν, προσέξτε, εάν αποφασίσει να κάνει κοινή άμυνα, σας το λέω τι λένε οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι της Ευρώπης, το μισό πρόβλημα της ανάπτυξης, το μισό, το 50% του προβλήματος της ανάπτυξης, το έχει λύσει για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Γιατί θα βάλει μπροστά αμυντική βιομηχανία. Εδώ η Ελλάδα, εάν δεν απαιτήσει να έχει σοβαρή συμμετοχή σε αυτή την αμυντική βιομηχανία, γιατί η βιομηχανία παρά μας δίνει καλά αμοιβόμενες και πολύ καλές θέσεις εργασίας, κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δεν μπορεί να είμαστε μια ζωή εμείς που αγοράζουμε ό,τι παράγουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και ένας και ο άλλος. Πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή τη μηχανή της παραγωγής. Προσέξτε, δεν είναι πολεμική μηχανή, είναι για άμυνα. Και το τρίτο, που αφορά και την άμυνά μας, αλλά και την τσέπη μας και τη ζωή μας, όχι με υλικό τρόπο, πώς θα πούμε, αλλά με τρόπο ουσιαστικό, έχει να κάνει με ένα κορυφαίο ερώτημα. Οι δαπάνες αυτές που γίνονται τώρα, αυτές που γίνονται τώρα για το αεροπλάνο και τα υποβρύχια, θα μετράνε όλες το έλλειμμα και το χρέος της χώρας. Σύντροφε, 3,5 χρόνια είχε τιμήσει γεννηματά μου γραμματές τομέα οικονομικών. Συνομιλούσα πάντοτε, επειδή δεν γεννιέται κανένας, τα ξέρει όλο ότι δήμαρχος είχα γεννηθεί. Μάθαινα ρωτώντας, έτσι λοιπόν. Είχα και έχω τις καλύτερες πηγές οικονομικά. Ξέρετε, εάν αυτές οι δαπάνες που κάνουμε τώρα μετρήσουν εξ ολοκλήρου στο έλλειμμα και στο χρέος, άλλα 4 μνημόνια θέλουν. Να εξηγούμαστε, το ξέρετε. Καθαρές κουβέντες. Οι δαπάνες αυτές όμως, συγγνώμη, αν μιλάμε για κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, είναι για την Ελλάδα ή μήπως η Ελλάδα είναι το ανατολικότερο όριο της Ευρώπης και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό για τους Ευρωπαίους. Τα σύνορα τα δικά μας δεν φυλάμε δηλαδή μαζί και την Αυστρία και το Βέλγιο εμείς και το Λουξεμβούργο. Παρακαλώ. Δεν μιλάμε για εξυπνάδες, μιλάμε για αντικειμενικά. Αυτά που λέει η ίδια η γεωγραφία, η γεωπολιτική και η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα έχει μείζωνα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη να κατοχυρώσει και τη συμμετοχή της στην αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης και να κατοχυρώσει ότι ένα μεγάλο μέρος των δαπανών δεν προσμετρώνεται στο έλλειμμα και στο χρέος, γιατί γίνεται για λογαριασμό του συνόλου της Ένωσης και όχι μόνο της δικιάς μας χώρας, συν γενικότερο τους κανόνες του Μάστερ που πρέπει να γίνουν πιο φιλολαϊκοί, όπως είχε πει ο Αΐνος Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτή η κουβέντα λοιπόν, με κορυφαίο ζήτημα, ξαναλέω, το θέμα άμυνα, εξελίσσεται σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, στους διαδρόμους του, στα εστιατόρια, στα μπαρ και στις επιτροπές και την Ολομέλεια. Είναι από κοτιά, είναι έγκλημα να τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα, όπου η Ελλάδα και το κόμμα μας μπορεί να αποκτήσει μια θέση αναβαθμισμένου κύρου εφόσον εκλεγεί σε 10 μέρες από σήμερα ο Νίκος και να είναι αρχηγός κόμματος για να κάνει 3 παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και να ακουστεί 5 φορές παραπάνω από ό,τι ακούγεται σήμερα σαν απλός ευρωβουλευτής, είναι πραγματικά από κοτιά να μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα παραμονής. Καμιά διάθεση παραμένει Νίκος στην Ευρωβουλή. Εάν αυτές τις συζητήσεις ολοκληρωθούν, ένα μήνα θα φύγει. Δεν είναι ζήτημα χρόνου. Είναι ζήτημα παρουσίας μας, γιατί τώρα γυρίζει και τώρα κουμπώνουν οι εισηγήσεις.
Και επειδή έχω μεγάλη εμπειρία από ευρωπαϊκά οργανώσεις στην Επιτροπή Περιφερειών, αυτή που είναι τώρα τη δικό σα πρόσωπο, κάνει αντιπρόεδρο εγώ πολύ πριν από αυτόν για πολλά χρόνια. Λοιπόν, δεν ξέρετε, την καταλαβαίνετε, είναι πολύ γραφειοκρατικό οργανισμό στην Ευρώπη. Ό,τι γράφουν τα παπίοι που λέμε, δεν τα αλλάζει εύκολα. Δεν αλλάζουν εύκολα. Τώρα γράφετε. Τώρα γράφει σε επιμέρους κομμάτια η Νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Δεν θέλω να πω περισσότερα, να μιλήσω άσχημα για αυτούς που το βάζουν το θέμα. Έτσι είναι, περιορίζω, γι' αυτό σας είπα και τα πρώτα. Ας μείνω στο πρώτο, είναι πολιτικός υπαρχιωτισμός αυτό που κάνω. Είναι πολιτικός υπαρχιωτισμός. Για την Ελλάδα αυτά που θα κλείσουμε την Νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη θα προσδιορίσουν το μέλλον μας για πολλά χρόνια και πάση περιπτώσει δεν το λέω εγώ. Το οποίο ο Ανδρέας όταν πρότεινε το 92 στη Βουλή να ψηφιστεί και ψήφισε η κοινωνική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τότε τη συνθήκη του Μάστρη. Είπε, αυτή με αυτή τη συνθήκη η Γαλλία και η Ισπανία θα δυσκολευτούν και για την Ελλάδα είναι κόλαση. Αλλά προτείνω να ψηφίσουμε γιατί με τα δεδομένα που υπάρχουν στο διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα άλλο ασφαλέστερο πεδίο για να αναπτύξει τα επόμενα βήματά της από την Ευρώπη δεν έχει. Αυτό μας είπε ο Αείμνησος Ανδρέας Παπανδρέου όταν ψηφιζόταν η συνθήκη του Μάστρη. Αυτό το κουστούμι πρέπει λοιπόν να μην είναι τόσο στενό από εδώ και πέρα και πρέπει στο ζήτημα της άμυνας, εμείς καταλαβαίνετε έχουμε ζωτικό συμφέρον να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή άμυνα για να τελειώνουμε καλή χημεία σε λίγα χρόνια με μια διαρκή απειλή στα ρουθούνια μας, στα ανατολικά μας. Και σταματήσουμε να κάνουμε τόσους εξοπλισμούς που δεν τους χρειαζόμαστε. Ας κάνει η Ευρώπη για λογαριασμό της στο σύνολό της και όχι εμείς συνέχεια σαν Ελλάδα. Μέχρι τότε είμαστε κόμμα πατριωτικό και δεν παίζουμε. Αυτός είναι ο πατριωτισμός και όχι άλλα που λένε. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει καν θέμα με την Ευρωβουλή παρά μόνο αυτό που σας είπα. Είναι ένα διάστημα κρίσιμο. Και δύο-τρεις παρέες, δηλαδή είναι κρίσιμος ο ρόλος του Νίκου γιατί έχει συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο και είναι πραγματικά κρίμα να καθόμαστε στο βλέπουμε. Ο ίδιος δεν έχει καν ο Ζόρις Κωθή να φύγει την άλλη μέρα το πρωί. Την άλλη μέρα το πρωί. Δεν είναι και το πρόβλημά μας.